κυρίες και κύριοι, ήταν απάντητα ερωτήματα που απορρέουν από το πακέτο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις 27 χώρες μέλη της Ένωσης για την επανεκκίνηση του τουρισμού παραμένουν. Η Πινελόπη Γκάλιο είναι κοντά μας και έχει συγκεντρώσει αυτά τα θολά σημεία. Είναι ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, Πινελόπη. Ακριβώς, από ταξιδιώτες και επαγγελματίες εν ώψη του ανοίγματος του τουρισμού, Εύα, και που δεν έχουν απαντηθεί χθες τουλάχιστον από την Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην κάθε χώρα να ακολουθήσει τη δική της πολιτική. Αρχής γενομένης λοιπόν το κατά πόσο είναι ασφαλής μετακινήσεις. Πώς θα γίνονται ταξίδια με τήρηση αποστάσεων, πώς θα τηρούνται, ποιος θα κρίνει ποιες θα είναι αυτές οι αποστάσεις. Επίσης, τι θα γίνει σε περίπτωση κρούσματος σε πτήση ή σε πλοίο. Πριν από λίγο, βασικό. Εδώ στο Sky, ο κύριος Πλακιωτάκης είπε ότι τα πλοία θα έχουν ειδικούς χώρους όπου θα πηγαίνουν ύποπτες περιπτώσεις εκεί και θα φιλοξενούνται. Ωστόσο, για τις πτήσεις δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Χρειάζονται όλα εξειδίκευση. Επίσης, θα μπορεί μια χώρα να ζητά τεστ από τους ταξιδιώτες και αν ναι, ποιος θα το επιβαρυνθεί. Το κόστος είναι τεράστιο, πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα. Γιατί μέχρι τώρα η ελληνική πρόταση έχει απορριφθεί για τα τεστ από την χώρα που έρχεται ο τουρίστας. Έτσι. Επόμενο ερώτημα, πού μπορεί να ταξιδέψει κάποιος. Θα υπάρξει κοινά αποδεκτός χάρτης ασφαλών περιοχών ή θα δούμε αυτό που ήδη βλέπουμε να κάνει η Αυστρία, κάθε χώρα να επιλέγει τις χώρες με τις οποίες θέλει να ανοίξει τα σύνορά της. Μένει να το δούμε. Επίσης, θα υπάρξουν πού μπορεί να ταξιδέψει κάποιος. Πάλι ασφαλείς περιοχές κρίνονται με βάση τα κρούσματα ή τις δυνατότητες περίθαλψης. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Είναι πολύ σημαντικό ποια θεωρείται ασφαλής μια χώρα. Θα υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες. Η Ελλάδα κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Και μόλις καθοριστούν και άλλα ζητήματα θα προχωρήσει και στην ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών. Επίσης, θα μπορεί μια χώρα να αποκλείσει επισκέπτες από άλλη. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ λεπτό αυτό το ζήτημα, γιατί διαταράσσονται ισορροπίες. Μένει να δούμε πώς μπορεί να λυθεί και αυτό. Άλλο ερώτημα. Πότε θα μπορεί να ταξιδέψει κάποιος. Κάθε χώρα θα αποφασίσει μόνη της. Δηλαδή, θα αποφασίσει η Ελλάδα ότι μπορώ να πάω στη Βρετανία, μπορώ να πάω στη Γερμανία. Ακριβώς. Ή πότε θα ανοίξω τα σύνορά μου εγώ και πότε θα δεχτώ επισκέπτες. Ακόμα είναι θολό. Δεν ξέρουμε. Το καλοκαίρι πλησιάζει, ο τουρισμός είναι στους στόχους. Αλλά αυτό δεν έχει απαντηθεί από τις περισσότερες χώρες. Θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει τα σύνορά της μια χώρα. Επίσης, αν δούμε ότι το ρόμι δεν αυξάνεται, αν αυξάνονται τα κρούσματα, τι θα γίνει με όσους εγκλωβιστούν. Θα παραμένουν καραντίνα στη χώρα που φιλοξενούνται. Ποιος θα καλύψει τα έξοδά τους, αυτή η διαμονή των ημερών, πώς θα γίνουν και τα διαδικαστικά και το κόστος. 14 ημέρες. Επίσης, θα μπορεί ένα κράτος να θέτει σε καραντίνα ταξιδιώτες. Επίσης, λεπτό ζήτημα. Είναι κάποιες οδηγίες που και πρέπει κεντρικά να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρηθούν. Ποιος θα επιβαρύνεται με το κόστος της καραντίνας, αυτό που είπαμε πριν. Είναι τεράστιο το κόστος όταν δεν ξέρεις πόσους θα πρέπει να φιλοξενήσεις και για πόσες μέρες ακριβώς. Επόμενο ερώτημα, επιστροφή χρημάτων. Επίσης, πολύ σημαντικό, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που δημιουργείται από αυτό, θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση lockdown. Επίσης, θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση αδυναμίας ταξιδιού λόγω ασθένειας. Κάθε εταιρεία, κάθε ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει τη δική του πολιτική. Μένει να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Ακριβώς, στις διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Πινελόπη Γκάλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.